Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Μεγάλη διαφορετικότητα, το αντιληφθήκατε και σήμερα, το αντιλαμβάνεστε και με την πρώτη ευκαιρία στην Τούμπα, πόσο βιώνετε, πόσο με τι συναισθήματα το αντιμετωπίζετε. Εννοείται ότι αυτά τα συναισθήματα είναι τα καλύτερα που μπορεί να δεχτεί ένας ποδοσφαιριστής, γιατί είναι η αγάπη του κόσμου και από ό,τι βλέπουμε και σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό μας χαροποιεί, ιδιαίτερα εμάς, και μας δίνει ένα κουράγιο παραπάνω για να παίξουμε στο γήπεδο, να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε δυνατοί και όλα αυτά. Έχει χάσει κάποιο διάστημα λόγω τραυματισμού, έχει γεμίσει το ρόστερ. Τον ανταγωνισμό αυτό πώς τον αντιμετωπίζεις? Γιατί εντάξει, κατά ψέματα έχεις και αρκετούς παίκτες να συναγωνιστείς πλέον. Ναι, έχω αρκετούς παίκτες. Εντάξει, έχουν έρθει πολλές μεταγραφές όπως είδατε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα παλέψω πάντα αυτό, κάνω παλεύω για να πάρω τις υποξίες. Πώς θέλεις να εξελιχθεί η χρονιά, η φετινή χρονιά για σένα? Είναι πολλή δουλειά, πρώτα απ' όλα, γιατί είναι το χειρότερο αυτό εδώ. Και με λίγο τύχη βέβαια. Αν είμαι 100% και συγκεντρωμένος στο που κάνω, θα είναι καλύτερη χρονιά, πιστεύω. Και εσύ πρώτη σου, δηλαδή, πώς είστε? Εντάξει, είμαστε μια τις μεταγραφές που έχουμε κάνει. Μπορεί να μην πρέπει να μην γνωρίζουν μεταξύ τους, αλλά πιστεύω ότι με τη χημεία που έχουν, γιατί όλοι, ο κάθε παίκτης έχει την αλφα κλάση, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο και το καλύτερο. Για τη συμμετοχή του Κίτσιου που ήσασταν και στην παίκτες τόσα χρόνια στην Εθνική, πώς το... Και αν υπάρχει μυαλό σου για την δική του κλίση, αν είναι έξτρα κίνητο? Εννοείται ότι είναι έξτρα κίνητο, γιατί με το Στέλιο είμαστε συμπαίκτες αρκετό καιρό. Και βέβαια συγχαρητήρα είναι το λιγότερο που μπορούσα να πω, γιατί είναι η Εθνική Ελλάδος το καλύτερο που, για τη χώρα μας, το προσφύγουμε τη χώρα μας. Μόνο συγχαρητήρα είναι, το αξίζουμε. Περίμενες πριν από 2-3 χρόνια ότι θα έχεις υπέκτη ένα παίκτη όπως ο Τίνης Αντρεμπάτου με το χέρι στην καρδιά? Όχι, δεν το περίμενα αυτό και είναι τιμή για όλους τους παίκτες. Βέβαια είναι παίκτης της Αβεζιλούν και είναι μια κλάση ανώτερης από το ελληνικό ποδόσφαιρο και ήρθε εδώ, θα μας βοηθήσει πιστεύω πάρα πολύ και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Τι συμπεριφορά για πέναντι θες? Ποιος είναι η πρόσταση δικός σου από τις προπονήσεις? Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης όπως είπα και πριν. Δεν γίνεται να μην είναι καλός παίκτης γιατί έπαιζε σε ένα επίπεδο στο Αβεζιλούν. Εντυπώσεις είναι φανταστικές γιατί όπως είπα και πριν αυτός ο παίκτης έχει παίξει ποδόσφαιρο με παίκτη σίδωλο και αυτός είναι ένας παίκτης σίδωλο και τον ευχαριστούμε που ήρθε εδώ και το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.